Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την εκπληκτική φιλοξενία στην καρδιοχειρουργική ομάδα. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα πολύ καυτά θέματα της επικαιρότητας στην καρδιοχειρουργική σε τέσσερις διαφορετικές συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία συζητήσαμε ό,τι πιο νέο υπάρχει στον τομέα της αρτοστοφανίας παράκαμψης, δηλαδή στο γνωστό bypass, δηλαδή τη χρήση των αρτηριακών και φλεβικών, τα νεότερα δεδομένα στη χρήση των αρτηριακών και φλεβικών νομοσχευμάτων, αλλά και στις καινούργιες υβριδικές μεθόδους, όσο και τις τελευταίες εξελίξεις στις μελέτες μεταξύ της on-pump τεχνικής, δηλαδή με τη χρήση εξωσηματικής αντλίας, απέναντι στην off-pump, δηλαδή στην χειρουργική με πάλουσα καρδιά. Αμέσως μετά συζητήθηκε το άλλο καυτό ζήτημα των ανευρισμάτων ή και των διαχωρισμών του αορτικού τόξου, τόσο με κλασικές μεθόδους, με νέα μοσχεύματα, όσο και υβριδικές μεθόδους με τη χρήση των ενδοπροθέσεων των γνωστών stent. Ακολούθως συζητήσαμε τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των βαλβίδων, όπου συζητήθηκαν οι νέες τεχνικές όσον αφορά την αντιμετώπιση της επανεπεμβάσης της βαλβίδας της αορτής είτε με την κλασική μέθοδο είτε με τη βαλβίδα στη βαλβίδα με την διακαθητηριακή μέθοδο, όσο και τις πλαστικές της αορτικής βαλβίδας. Τέλος, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συναδέλφους μας καρδιολόγους για το άλλο καυτό πρόβλημα και φυσικά μεγάλο πρόβλημα όσο γυράσκει ο πληθυσμός μας, το πρόβλημα της κολπικής μαρμαργής και την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαργής τόσο στο πλαίσιο από τους καρδιολόγους με διακαθητηριακές τεχνικές όσο και στο πλαίσιο των επεμβάσεων, είτε στις επεμβάσεις bypass είτε στις επεμβάσεις βαλβίδων, έτσι ώστε να οι Έλληνες ασθενείς να μπορούν να έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση από τους ενημερωμένους γιατρούς μας, είτε καρδιολόγους είτε καρδιοχειρουργούς.